πρέπει να σας πούμε ότι βρεθήκαμε σε μια ευχάριστη έκπληξη εδώ στην κεντρική μας πλατεία, στην Παραλιακή, όπου είδαμε τον Δήμο της Καλύμνου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον κύριο Βασίλη Μουσελή, και τους εργάτες εδώ του Δήμου να φυτεύουν δεντράκια εδώ σε όλα αυτά τα παρτέρια. Τι δεντράκια, ελιές. Λοιπόν, κύριε Μουσελή. Καλή σας μέρα. Όντως φυτεύουμε ελιές. Ένα πολύ ωραίο δεντράκι που λείπει από την Καλύμνου. Βάφουμε τα παρτέρια όπως έχετε δει, τα εμπλουτίζουμε με χώμα. Θα μπει και φωτισμός στο κάθε παρτεράκι, θα είναι φωτισμένη το βράδυ η ελιά. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους συνεργάτες μου, όπως βλέπετε, γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Πάντοτε η δουλειά είναι ομαδική. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Καλλιόπη Πατέλη που έκανε χορηγία τις ελιές και τον κύριο Νικόλα Οντόβελο. Εκείνοι έκαναν τις χορηγίες τους. Πολύ ωραία, μπράβο. Είναι τους. Αυτό που σας λέω, ότι όποια πόρτα και αν έχουμε χτυπήσει προσωπικά εγώ και ο Δήμος. Ανοίγουν διάπλατα. Μπράβο. Ο Καλύμνος πλέον θέλει να δει μια αλλαγή. Ναι. Κύριε Αντιδήμαρχε, μία απορία, γιατί έχω ακούσει και πολίτες. Που άλλοι λένε τι ωραίες που είναι οι ελιές, ναι. Και άλλοι που λένε μα ρε παιδάκι μου, δεν είχε ένα άλλο δέντρο ο Δήμος να φυτέψει. Πήρατε κάποια γνώμη από τη γεωπόνο σας? Βεβαίως και έχουμε πάρει γνώμη από τη γεωπόνο μας. Τι πιο ωραίο πράγμα από τα ενδυμικά φυτά του τόπου μας, την ελιά. Τι πιο ωραίο πραγματάκι να μαζεύει. Όποιος θέλει, ελεύθερες προς το κοινό. Θα τις κλαδεύουμε, θα τις περιποιούμαστε, ναι. Δεν θα παραμένουν έτσι, θα ποτίζονται αναταχτά χρονικά διαστήματα. Ωραία. Και όταν θα βγάλουν καρπό, ο Καλύμνιος ελεύθερα να έρθει ελεύθερα να μαζέψει. Και κάτι άλλο ακόμα. Η ελιά φυτεύεται τώρα δίπλα ακριβώς από τη θάλασσα. Λέτε να υπάρχει πρόβλημα στο μεγάλωμά τους? Στο μεγάλωμά τους όχι, αλλά και επίσης εμείς δεν θέλουμε να φτάσουν ένα σημείο τέτοιο ώστε να κόβουν τη θέα προς τη θάλασσα. Ναι. Θα κλαδεύονται γι' αυτό και θα κρατάμε περιποιημένες σε ένα συγκεκριμένο μέγεθος. Σκοπός μας δεν να γίνουν μεγάλα δέντρα και να κόβουν τη θέα προς τα καΐκια και στη θάλασσα. Ναι, από τις καφετέρειες που κάθεται ο κόσμος. Ναι, όχι βέβαια, προς Θεού. Άρα να υποψιαστώ τελικά, γιατί έχω δει καλοπιστικές ελιές να είναι κλαδεμένες, να είναι περιποιημένες, έτσι που να έχουν ένα ωραίο σχήμα και θέλουμε να δίνουν ένα έτσι ωραίο ακριβώς τόνο και χρώμα στη θέλουμε πλατεία μας. Θέλουμε την αισθητική μαζί με το ωραίο δεντράκι που είναι η ελιά. Πολύ ωραία. Σας είπα, δεν θα αφήσουμε να μεγαλώσουν έτσι ώστε ναι, να κόβουν τη θέα από τις καφετέρειες προς την παραλία. Αυτό ζητάει ο ξένος που έρχεται στον Κάλυμνο, αυτό ζητάει κάθε τουρίστας που έρχεται σε εμάς. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εμείς ευχόμαστε τα καλύτερα, θα τις παρακολουθούμε κιόλας. Και όταν θα έρθει η ώρα του καρπού, θα δούμε ποιοι θα δουν. Ελάτε να μαζέψουμε. Σας καλώ. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αντιδήμαρχε. Να συνεχίσετε με το ίδιο πάθος, με τις ίδιες ιδέες, έτσι ώστε η Καλύμνος να αλλάζει σιγά-σιγά και δημιουργικά, όπως θα έλεγα. Είπαμε, σταθερά, μικρά βήματα. Αυτά λείπουν από τον τόπο και τα μεγάλα έργα θα έρθουν σιγά-σιγά και αυτά. Όλα προγραμματίζονται. Βήμα-βήμα.